Στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου φιλοξενούνται οι πανελλήνιοι σχολικοί αγώνες κλασικού αθλητισμού του 5ου ομίλου για μαθητές και μαθήτριες των λυκείων της Ελλάδας και της Κύπρου για το σχολικό έτος 2022-2023. Την Πέμπτη οι μαθητές αγωνίστηκαν στο άλμα επί κοντό και στην σφυροβολία, ενώ η τελική φάση του πρωταθλήματος διοργανώνεται στις αρχές Μαΐου στην Ελευθερούπολη. Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες από την Πέλα, το Κιλκί στην Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Δράμα, τις Σέρες, την Ξάνθη, τη Ροδόπη, τον Εύρο και την Καβάλα. Τα παιδιά που προκριθήκαν από την πρώτη φάση, προερχόμενα από 12 νομούς, από την Πέλα και το Κιλκί, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και όλη εδώ την περιοχή μας Σέρες μέχρι και τον Εύρο, θα διαγωνιστούν εδώ, όπου στην τρίτη φάση πλέον τα λύκεια όλης της Ελλάδος και της Κύπρου, οι καλύτεροι αθλητές, δηλαδή αυτοί που θα πιάσουν τα όρια και αυτοί που θα προκριθούν, θα διαγωνιστούν εδώ στις 4 και 5 Μαΐου. Η τελική φάση είναι πολύ σημαντική και για τα παιδιά, για το λόγο ότι εκτός από το αθλητικό ενδιαφέρον που έχουν και ακόμη ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Όσοι πετύχουν νίκες σε πανελλήνιους αγώνες στίβου, έχουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα διάφορα πανεπιστήμια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλούς γονείς και η δική μας υποχρέωση έγκυται στο να εξασφαλίσουμε, να δώσουμε όλες τις ανέσεις στα παιδιά, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα για να μπορέσουν αυτά να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους και στη νίκη αλλά και περαιτέρω στην ακαδημαϊκή τους πορεία. Βέβαια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, εκεί που οι αγώνες είναι 2 ημερών, θα έχουμε παιδιά από την Κύπρο, θα έχουμε παιδιά από τα νησιά, από την Κρήτη, από την Αθήνα. Εκεί αναγκαστικά θα γίνουν διανυκτερεύσεις και πολλές διανυκτερεύσεις μάλιστα. Οι οποίες διανυκτερεύσεις σαφώς θα γίνουν και στην πόλη της Καβάλας, εκτός από την Ελευθερούπολη και από το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παγκαίου. Δηλαδή, αυτοί όλοι οι αγώνες έχουν μια ανταποδοτικότητα σε όλο τον νομό και όχι μόνο στο Δήμο Παγκαίου. Να πούμε και το άλλο, ότι και η Καβάλα είναι ένα κομμάτι του νομού. Είμαστε ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι και πολλοί δημότες του Δήμου Παγκαίου δουλεύουν στα καταστήματα εστίασης, στα ξενοδοχεία της Καβάλας. Είμαστε ένα ενιαίο σύνολο και έτσι πρέπει να το βλέπουμε όλοι μας.